Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης, citizentv.gr. Είμαι ο Φώτης. Και εγώ είμαι ο Στάθης, γεια σας. Και παρακολουθείτε την εκπομπή 1x2. Όπως καταλάβατε, αφορά το στοίχημα. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε στα σημεία. Θα προσπαθήσουμε επίσης μαζί με τον φίλο μου τον Στάθη εδώ να ξεδιαλύνουμε το κουπόνι μας σε ορισμένα παιχνίδια. Θα σταθούμε, να ξέρετε, στα πιο βασικά από αυτά. Και θα καταλάβετε και στην πορεία τι θα γίνει. Από μας θα ακούτε καθαρά σημεία. Να ξέρετε ότι είναι προτάσεις. Η τελική χημεία είναι δική σας. Η τελική απόφαση είναι δική σας. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να σας βοηθάμε. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, πριν ξεκινήσει, Φώτη, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Εγώ αντιπροσωπεύω τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να μου δώσεις σήμερα 3 παιχνιδάκια να βγάλω μερικά ευρουλάκια για το Σαββατοκύριακο. Γίνεται? Μερικά ή πολλά? Πολλά, όσα και γίνεται περισσότερα. Πάμε λοιπόν. Τέλεια. Πάμε να βοηθήσουμε τον φίλο μας τον Στάθη, να βοηθήσουμε και εσάς να βγάλουμε τα έξοδα του Σαββατοκύριακου όσο μπορούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το καλύτερο πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου, που είναι η Premier League. Και πρώτο παιχνίδι, Swansea Tottenham. Μα σε αυτό το παιχνίδι θα ασχοληθούμε με τα πολλά γκολ, με το over 2,5 όπως καταλάβατε. Προσφέρονται και οι δύο ομάδες για να το διαλέξουμε. Η Swansea το 67% των παιχνιδιών της εντός έδρας είναι over και η Tottenham το 80% παρακαλώ εκτός έδρας είναι over. 6 τελευταία παιχνίδια της Tottenham, τα 5 over. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κουράσουμε και πολύ ακόμα αυτό το παιχνιδάκι. Over 2,5 σε απόδοση στο εξωτερικό μέχρι και 1,85 μπορούμε να το βρούμε. Επίσης, ένα τελευταίο για να το σιγουρέψουμε ακόμη πιο πολύ, είναι ότι μέσα στην έδρα της, η Swansea, στα 15 παιχνίδια που έχει δώσει, τα 10 είναι με over. Πιστεύω ότι παίρνουμε το over 2,5 και φεύγουμε για το επόμενο μας παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι, Aston Villa Liverpool. 3 βαθμούς από τη ζώνη του επιβιβασμού η Aston Villa, δείχνει όμως ότι πιστεύει και τα παλεύει τα παιχνίδια της. Στα 2 τελευταία παιχνίδια, ας πούμε μετά την αναμενόμενη ήττα της Manchester City με 0-1, έχει κερδίσει και τη Reading εντός και την QPR. Κομβικό παιχνίδι αυτό με τη Liverpool. Από την άλλη πλευρά τώρα η ομάδα μου η Liverpool ή του ύψους ή του βάθους. Εκεί που φέρνει σοπαλία με Manchester City και Arsenal 2-2, πάει και χάνει εκτός από τη West Brom. Και εκεί που λες ότι ξύπνησε, πάει και ρίχνει κάτι τεσσάρες και πεντάρες στην Swansea και στη Wigan, κερδίζει και την Tottenham 3-2. Και εκεί που λες που ξύπνησε, ότι ξύπνησε η Liverpool, τρώει μια τριάρα από τη Southampton και ξαναπροσγειώνεται. Φίλε Φώτη, πιστεύω αυτή τη φορά ο Κυριάκος θα κρατήσει το 0 στην άμυνα. Μάλιστα. Ο Στάθης είναι από άλλη εκπομπή. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα τον επαναφέρουμε και στη δικιά μας την εκπομπή το Στάθη. Έχει μείνει λίγο κάποια χρόνια λίγο πίσω. Από αυτό το σημείο γράψε να το παίξεις άσοχη να πληρωθείς, που θες να πάρεις και να βγεις και το βράδυ για να πιεις κανένα ποτάκι. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, θα ήθελα να σας πω σε αυτό το παιχνίδι, είναι η παράδοση. Από το 2004 μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα Aston Villa Liverpool έρχονται ως εξής. Ισοπαλία Liverpool, Aston Villa Liverpool. Σειρά έχει ή η ισοπαλία ή η Liverpool. Εγώ λοιπόν θα πάω με το άσοχη σε αυτό το παιχνίδι. Η απόδοση είναι, τη βρίσκεται και πάνω από 2.15. Είναι μεγάλη απόδοση. Δεν θα πω όχι σε αυτόν που θέλει να παίξει ξερόχι. Εσύ μην το παίξεις ξερόχι, άσοχη θα το παίξεις. Γιατί θα πρέπει να παίξω άσοχη, έχει μικρότερη απόδοση. Έχει μικρότερη απόδοση, αλλά είναι πιο σίγουρο. Θα, μαζί με άλλα 2 παιχνιδάκια έχεις βγάλει όχι μόνο τον καφέ. Θα σε ακούσω, με πείθεις. Έχεις βγάλει και τα ουίσκια, έχεις βγάλει μετά. Τέλεια, τέλεια. Πολύ καλά. Ένα παιχνίδι επίσης που θα κρατήσω από την Αγγλία είναι το Wigan Norwich.
αλλά ίσως δεν το έχω στις προτάσεις μου μόνο και μόνο για την απόδοση, είναι πολύ χαμηλή. Η μεγαλύτερη που έχω βρει στο εξωτερικό είναι 1,85-1,90. Η Wigan είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Απέχει 3 βαθμούς από την Aston Villa και 4 από τη Southampton. Έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Norwich δεν είναι και κανένα το φόβητρο της κατηγορίας. Είναι 7 πόντους μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εντάξει, δεν είναι και αδιάφορη, αλλά όχι και ότι πρέπει να τρομάζει η Wigan. Το εκπληκτικό είναι ότι η Norwich σε 15 παιχνίδια που έχει δώσει εκτός έδρας έχει καταφέρει να κερδίσει μία φορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Άγγλοι λένε must win. Παιχνίδι που πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε από τη Wigan. Αν η απόδοση μπορέσετε και τη βρείτε πάνω από 2, 2-5, 2-10, εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ σε απόδοση 1,85-1,90 αυτό το παιχνίδι δεν το ακουμπάω. Λοιπόν, Στάθη, σημειώσαμε Aston Villa άσοχη και σου όσοι τότε να μόβερ. Σου όσοι τότε να μόβερ. Επόμενο πρωτάθλημα είναι η Γερμανία. Mainz Werder Bremen, το πρώτο παιχνίδι που θα σταθούμε. Από τη στιγμή που σε αυτό το ζευγάρι μία ομάδα είναι η Werder Bremen, δεν μπορείς να μην παίξεις και σε αυτό το παιχνίδι το over. Ας είναι απέναντί της και καλύτερη άμυνα. 77% over εκτός έδραση η Werder, 1,70 μέσο όρο γκολ βάζει, 2,25 γκολ τρώει, κοινώς όσα φάμε και όσα βάλουμε. Η χαρά των γκολ. Σε όλα της τα παιχνίδια εκτός έδρας, έχει φάει και έχει δεχτεί γκολ. Εμένα τα στατιστικά της Werder μου φτάνουν για να βάλω αυτό το over στη βασική μου πρόταση. Σκοράρει φυσικά και η Mainz εντός έδρας, μην το ξεχνάμε. Και η προϊστορία αυτών των δύο ομάδων κατά 64% φέρνουν over. Το παίρνουμε το over αυτό σε απόδοση μέχρι και 1,65 και πάμε για το επόμενό μας παιχνίδι. Στο τέλος, Στάθη, θα σου πω ποια παιχνίδια θα παίξεις εσύ για να βγάλεις και του Σαββάτου τους καφέδες και τις μπύρες, αλλά και τις Κυριακές το μεσημεριανό. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε με το Stuttgart Dortmund. Σε αυτό το παιχνίδι είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση με 60 γκολ που είναι η Dortmund, με την τέταρτη χειρότερη άμυνα που είναι η Stuttgart, με 44 γκολ παθητικό. Τα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια της Dortmund είναι όλα over. Έχει σκοράρει σε όλα της τα παιχνίδια εκτός έδρας. Η Stuttgart δέχεται σε όλα εκτός από ένα, στο μάτς με την Düsseldorf που έληξε 0-0. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σωθεί η Stuttgart, απέχει 8 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά έχουμε και 8 αγωνιστικές ακόμα. Και σε αυτό το παιχνίδι θα πάω με το over. Είναι λίγο χαμηλή απόδοση, κοντά στο 1,60, αλλά θα το πάρουμε και θα βρίσκεται και στις προτάσεις μας. Για να κλείσουμε με την Bundesliga, υπάρχουν δύο σημεία που μπορείτε όσοι ασχολείστε με τα ειδικά στοιχήματα, αν τα βρείτε σε καλές αποδόσεις θα είμαι μαζί σας. Το ένα είναι της Bayer. Η Bayer με το Αμβούργο, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, όποιος το βρει πάνω από 1,80-1,85 νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μπορεί να παιχτεί. Το ίδιο και το goal-goal της Άλκη με τη Hoffenheim. Δεν θα τα έχω αυτά τα παιχνίδια στις προτάσεις μου, πιστεύω ότι υπάρχουν καλύτερα. Απλώς έκανα μία αναφορά σε περίπτωση που θέλει κάποιος από εσάς και παίζει και ειδικά στοιχήματα. Επόμενη κατηγορία μας, ο θαυμαστός κόσμος της Ελλάδος, Στάθη. Έχουμε τον αγώνα του Άρη με τον Παθαγικό. Για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι. Ίσως από τα πιο σημαντικά παιχνίδια του Άρη. Κερδίζει, έχει ελπίδες να μείνει, χάνει και μας αποχαιρετάει. Μάλιστα. Θα γράψεις τον άσο του Άρη. Είναι το βασικό μου σημείο. Το πιστεύω πάρα πολύ τον Άρη. Και να σου πω, αν το χάσουμε, εμείς θα χάσουμε κάποια λίγα ευρώπουλα, ο Άρης θα χάσει μια ολόκληρη κατηγορία. Δεν πειράζει. Όπως είπαμε λοιπόν, Άρης Παθρακικός στο πρώτο μας παιχνίδι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Παθρακικός να κοντράρει τον Άρη μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάρουμε τον Άσο. Σε τι απόδοση θα το παίξουμε? Το βρίσκουμε μέχρι και ένα 70. Είναι μια καλή απόδοση. Το ήθελα και λίγο παραπάνω, αλλά τους καταλαβαίνω και αυτοί θεωρούν ότι ο Άρης θα κερδίσει. Και εμείς τότε είμαστε μαζί τους και συμφωνούμε ότι ο Άρης θα κερδίσει. Επόμενο παιχνίδι από το καταπληκτικό μας πρωτάθλημα, τη Super League. Ξέρεις, είναι το μοναδικό πρωτάθλημα στον κόσμο που από την 7η αγωνιστική ξέρεις τον πρωταθλητή. Αυτό είναι δεν σίγουρο. Δεν υπάρχει σε άλλο πρωτάθλημα, αυτό δεν το ξέρεις αυτό. Μόνο στην εδώ, το δικό μας. 7η αγωνιστική ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής, τέλος. Μη σου πω και από την πρώτη. Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Μη σου πω και από την κλήρωση. Από πιο πριν. Μπορεί. Άμα θες να το προχωρήσουμε κιόλας, να μην σου πω και του χρόνου ξέρουμε και ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι μας, Όφη Γιάννενα. Κρίσιμο παιχνίδι. Αντίθετες πορείες και για τις δύο ομάδες. Ο Όφη προσπαθεί να σωθεί. Τα Γιάννενα να μπουν στα play-off. Δύσκολο το πρόγραμμα του Όφη. Έχει να παίξει και με Αστέρα και με Ατρόμητο και με Παθρακικό. Δεν το φτάνει όμως, αν πούμε θεωρητικά ότι είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Παθρακικό και θα τον πάρει, δεν το φτάνουν οι τρεις βαθμοί, θέλει κι άλλους. Αν δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες, θα πρέπει αυτό το μάτς να το πάρει. Για να το πάρει φυσικά πρέπει να παίξει μπάλα, διότι τα Γιάννενα παίζουν πολύ καλή μπάλα. Γνώμη μου είναι ότι τα Γιάννενα δεν θα μπουν στα play-off και θα πάρει τη θέση τους ο Παναθηναϊκός. Για πολλούς λόγους. Μέχρι και 2.50-2.60 μπορούμε να βρούμε τον Άσο του Όφη. Εγώ σε ένα δελτίο με ζητούμενα θα τον έπαιζα τον Άσο. Κλείνοντας με την Super League, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Δεν έχω κάποιο σημείο να δώσω. Άλλοι λένε με τον Άσο του Ολυμπιακού ότι, ότι θα απαντήσει στο ότι που λέει όλος ο κόσμος ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να τον κοντράρει. Έλα άλλοι το λένε... ΠΑΟΚΑΡΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ θα κερδίσει σίγουρα, διπλάρα είναι. Διπλό το βλέπεις αυτό το μάτσο? Σίγουρα. Λοιπόν. Δηλαδή είναι σπορ θα το παίξει κιόλας. Αυτό το μάτσο είναι άσωστα. Ο Ολυμπιακός θα αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Εσύ τώρα το διπλό θα το παίξεις μόνο του, δεν θα το παίξεις με τα άλλα που σου έδωσα, γιατί θα πας στον κουβά με το διπλό. Εντάξει, θα δούμε. Όχι, θα δούμε, άμα είναι βάζουμε και ένα στοιχηματάκι τώρα μπροστά σε όλους, έτσι, και να δούμε ποιος θα το κουνάει το 20 ευρώ την επόμενη εκπομπή. Όχι, άμα θες πάρε εσύ το διπλό, σου δίνω και το χ άμα θέλεις. Θες και το χ? Και το χ. Λοιπόν, πάρε εσύ το χ2 του ΠΑΟΚ. Και εγώ θα πάρω τον Άσο του Ολυμπιακού. Έγινε. 20 ευρώ. Μέσα. Στην επόμενη αγωνιστική ο ένας θα δίνει στον άλλο. Εντάξει. Μάρτυρες υπάρχουν κόσμος. Ωραία. Προχωράμε. Δεν θα κρατήσω τίποτα άλλο από τη Super League. Δεν νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε κάτι άλλο. Θα πάω στην Ισπανία. La Liga. Μαγιόρκα La Coruña το πρώτο παιχνίδι. Η Μαγιόρκα στα τελευταία 23 μάτς έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα 23 μάτς. Μέσο όρο στα παιχνίδια της μπαίνουν 3 γκολ. Έχει δώσει 13 παιχνίδια εκτός έδρας και προσέξτε, μόνο σε 2 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει δεχτεί. Επίσης δεν έχει σκοράρει μόνο σε 2 παιχνίδια. Η χειρότερη άμυνα στην κατηγορία. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται και στην τελευταία θέση η La Coruña. Σκοράρει όμως, έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό και εγώ θα πάω με το over που μπορούμε να το βρούμε μέχρι κοντά και σε 2 φράγκα την απόδοσή της. Και κλείνοντας από την Ισπανία, θα πάω στο Levante Sevilla. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ισοδύναμες ομάδες. Αυτό άλλωστε... Το δείχνει και η βαθμολογία τους. 37 βαθμούς η Λεβάντε, 38 η Σεβίλη, ένας βαθμός διαφορά. Νομίζω ότι δεν έχουν στόχο πλέον οι δύο ομάδες.
ούτε να κινδυνεύσουν μπορούν, ούτε να φτάσουν στις προνομιούχες θέσεις μπορούν. Η Λεβάντε στην έδρα της είναι καλή. Μετράει σε 13 παιχνίδια 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα και πιστεύω ότι οι 2 μήνες που έχει για να κερδίσει, τελευταία ήταν κοντά μέσα Γενάρη ήταν που είχε κερδίσει, παίζει στην έδρα της, παίζει στο κοινό της, η απόδοση υπάρχει μέχρι και 3-20 και ένα σε ένα δελτίο με λαθάκια μπορούμε στάθμιμα αυτό το παιχνιδάκι να το βάλουμε. Λεβάντε Σεβίλη Άσος. Συμφωνώ. Επόμενο πρωτάθλημα Σέρια Α και Ιταλία. Εκεί έχω να κρατήσω ένα παιχνίδι, την Ουντινέζε με την Πολόνια. Δεν θα κρατήσω κανένα άλλο παιχνίδι από εκεί. 6 βαθμούς που οδηγούν στο UEFA. Απέχει η Ουντινέζε, δεν είναι πολύ. Άλλωστε έχουμε 8 αγωνιστικές ακόμα στην Ιταλία. Έχει λοιπόν παιχνίδια μπροστά, αλλά σε εισαγωγικά με αδιάφορες ομάδες όπως είναι η Μπολόνια, θα πρέπει να τις κερδίζει. Σε 14 παιχνίδια εκτός έδρας η Μπολόνια δεν έχει φέρει καταρχήν κανένα χ. Έχει 4 νίκες και 10 ήττες. Καιρός να κάνει 11 τις ήττες της. Πάω με την Ουντινέζε που εντός έδρας έχει χάσει μία φορά μόνο και αυτό με την πρωτοπόρο Γιουβέντους. Όλα τα άλλα της τα παιχνίδια τα έχει πάρει. Παίρνω τον Άσο, καλούτσικη απόδοση, κοντά στα 2 φράγκα το βρίσκουμε και θα είναι και στις προτάσεις μας αυτός ο Άσος. Όπως στις προτάσεις μας, ίσως και σε ένα δελτιάκι με, όπως είπαμε προηγουμένως, με ζητούμενα, θα είναι και το διπλό του Καβάνη. Τον ξέρεις τον Καβάνη? Όχι, ποιος είναι αυτός? Καμία σχέση με τον Καβάλη. Εκείνος είναι ο Ρομπέρτο Καβάλη. Αυτός είναι ο Καβάνη. Ο Καβάνη. Ο Καβάνη είναι... Καλώς ακούγεται. Και πόσο να δεις πόσο καλά παίζει. Είναι ο επιθετικός της Νάπολη. Α, μάλιστα. Κάτσε να το σημειώσω. Για γράψε. Καβάνη. Καβάνη. Ούτε Ταβάνη. Τον έχω ακούσει και έτσι τον άνθρωπο να το λένε στην Ελλάδα. Α, μην όχι, και Ταβάνη. Εγώ Καβάνη, άκουσα την αρχή. Εντάξει. Απλώς μην το πεις σε κανέναν Ταβάνη και έχουμε ιστορίες. Ούτε Ταβάνη κάτι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν και η Ρανάπολη να σε λένε μεγάλη ομάδα, το μάτς με το Τωρίνο το παίρνεις και βάζεις πλώρη για το Champions League. Μην ξεχνάμε, έχει να παίξει η Νάπολη και με Μίλαν και με Ίντερ και με Ρώμα. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αν θέλει λοιπόν να κρατήσει το προβάδισμα, το μάτς με το Τωρίνο το παίρνει διπλό του 2-20 και αυτό μπορεί να μπει σε ένα δελτιάκι με λαθάκια. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν, Στάθη μου, για να μπορέσεις και εσύ να πληρωθείς και το Σάββατο και την Κυριακή, η πρώτη μας τριάδα. Σημειώνω. Θα ρίξεις για το Σάββατο. Mainz over, Mainz Werder over. Συμφωνώ. Swansea Tottenham over. Swansea Tottenham over. Και Άρης Παθρακικός Άσο. Αυτά τα τρία παιχνίδια μαζί σου δίνουν μία απόδοση πάνω από 5 φορές τα λεφτά σου. Άρα αυτό σημαίνει, ωραία, άμα βάλεις 10 ευρώ, πήρες 50. 50. Μια χαρά. Πολύ καλά. Έβγαλες του Σαββάτου τους καφέδες και τα ποτάκια τα βραδινά. Τώρα, για τις Κυριακές το φαγητό, γιατί θα πρέπει να βγάλουμε και έξω κόσμο, έτσι. Σωστά. Δεν θα βγεις μόνος σου. Έτσι ναι. Μπράβο. Λοιπόν, είναι Μαγιόρκα La Coruña over. Μαγιόρκα La Coruña over. Στουτγκάρδι Dortmund over. Και Ουντινέζε Μπολόνια Άσο. Αυτό μας κάνει μία απόδοση κοντά στο 6,60. Καλύτερα. Γι' αυτό είπαμε να βγάλουμε με το μεσημεριανό σου τώρα, κοιτάω. Σωστά, σωστά. Μεσημεριανό και γλυκό βγαίνει από εδώ. Α, τέλεια, θα μας γλυκάνει. Ακριβώς, ακριβώς. Και το συστηματάκι που είπαμε με τα λάθη, Aston Villa Liverpool Aston H. Αυτό δεν το παίζω. Δεν θα το παίξεις. Όχι, δεν θα το παίξω αυτό. Μάλιστα. Levante Sevilla Άσο, Torino Napoli διπλό και Όφι Γιάννενα Άσο. Αυτό μπορείτε να το παίξετε, φίλοι, ένα συστηματάκι 3-4 ή άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε όχι τον Άσο του Ολυμπιακού που είπα εγώ, δεν ταιριάζει.
Θα μου πείτε, μπορείτε να βάλετε το Χ2 του Στάθη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και καλά θα κάνετε, αν το παίξετε. Θα χάσετε τζάμπα ένα σημείο. Εγώ θα σας έλεγα, βρείτε κανένα άλλο, άμα θέλετε να παίξετε 5 παιχνίδια και να παίξετε το συστηματάκι 3-4-5. Ιδάλλως αφήστε όπως είναι, έτσι. Άμα είναι να βάλετε το Χ2 του ΠΑΟΚ, τζάμπα θα το βάλετε για μένα. Αλλά κοντός ψαλμός, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εδώ θα είμαστε. Ναι, ποιος θα ανεμίζει το 20 ευρώ, δεν ξέρω. Κανόνισε να μην τα έχεις φάει όλα τα κέρδη και να έρθεις εδώ και να μου πεις δεν έχω το 20 ευρώ. Όχι, να ανησυχείς. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά για σήμερα από μας. Κάπου εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή μας. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε και λίγο κέφι μέσα στις προτάσεις μας. Από μένα το Φώτη. Και από μένα το Στάθη. Να έχετε ένα καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη φορά. Σαλούτε. Ευχαριστώ.